πρέπει να το πω. Μα δεν έφυγε, μισό λεπτό, κάνεις ένα λάθος. Δεν έφυγε από τον Παναθηναϊκό. Ναι, ναι, ναι. Ήτανε στη Χόφενχάιμ. Όχι, εκεί είναι η απάντηση. Μπαμπά, ναι, δεν ήμουν στον Παναθηναϊκό και έφυγα και πήγα στην ΑΕΚ. Ήμουν στη Χόφενχάιμ που ήμουν 26ος παίκτης. Έτσι. Ωραία. Οπότε η προοπτική, αφού καθυστερούσε ο Παναθηναϊκός για να επιστρέψω στην Ελλάδα που, αρέσει, που μου αρέσει και είμαι και βασικούρα και έχω ελπίδες να παίξω στο Μουντιάλ, ήταν η ΑΕΚ. Κόρησε στην Ευτέρπη και πήρε στη Μαριό. Ωραία. Έχει σπίτι Μαριό, όχι, η Ευτέρπη και αυτή στο ενίκιο. Όχι, καινούργιο σπίτι έχει η Ευτέρπη. Έχει καινούργιο σπίτι η Ευτέρπη. Έχει καινούργιο σπίτι η Ευτέρπη, ναι. Ο Παπαρέλ, μάλιστα. Λοιπόν. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ απλή ερώτηση και το θέμα. Η Χόφενχάιμ δεν τον ήθελε τον ποδοσφαιριστή, τον Κατσίνοβιτς. Ο ίδιος ο Κατσίνοβιτς, όπως είπε πάρα πολύ σωστά ο Γιάννης, ήθελε να πάει σε μια ομάδα για να παίξει, γιατί ήθελε να παίξει στην Εθνική Σερβίας. Όσο ο Παναθηναϊκός κολλησιεργούσε και δεν έκανε πρόταση, γιατί ο Παναθηναϊκός δεν έχει κάνει πρόταση. Απλά ίσως περίμενε, δεν ξέρω τι περίμενε, το τρένο, το λεωφορείο, δεν ξέρω τι. Ο μάνατζερ του, ο Μαλένοβιτς, ο οποίος είναι ένας φοβερά έξυπνος άνθρωπος, πήγε στον κύριο Μελισανίδη και του λέει: «Κύριε Μελισανίδη, κύριε...» ή τον άνθρωπο που μιλάει για τις μεταγραφές της ΑΕΚ, «εγώ σας έχω τον Κατσίνοβιτς». Θυμίζω ότι πριν από 6 μήνες τον Κατσίνοβιτς τον είχε προτείνει πρώτα ο Μαλένοβιτς στην ΑΕΚ. Μετά στον ΠΑΟΚ και μετά στον Παναθηναϊκό. Οι δύο πρώτες ομάδες δεν ασχολήθηκαν με τον ποδοσφαιριστή για τους δικούς τους λόγους. Και τώρα λέει, κύριε Μελισανίδη, ο Παναθηναϊκός δεν πρότεινε να δώσει λεφτά. Όχι, καθυστερούν. Δεν έδωσε λεφτά. Ο Παναθηναϊκός ήθελε να τον πάρει δανεικό όπως τον είχε πάρει και τον Γενάρη. Πολύ ωραία. Η Χόφενχάιμ ήθελε τον παίκτη να τον πουλήσει. Μπράβο. Και εκεί ο μάνατζερ που πήρε και μεγαλύτερη προμήθεια από ό,τι είχε πάρει από τον Παναθηναϊκό, τον πήγε στην ΑΕΚ. Ο μάνατζερ πολύ σωστά έπραξε. Πολύ σωστά. Λέει να τον κρατήσω ελληνικό πρωτάθλημα που είχε αφήσει καλό όνομα. Αμέ. Να τον κρατήσω στην ΑΕΚ που έχω όλους δύο παίκτες εκεί. Να πάρω και εγώ το κάτι της μου. Και από την άλλη πλευρά ο Μελισανίδης σου λέει ένα μπέκ τον οποίο μου τον προτείνανε το Γενάρη, δεν τον πήρα και τον είδα 6 μήνες ότι είναι καλός. Σωστός. Τον παίρνω τώρα και ο Αλμέιδα, ο οποίος δεν μπορεί να μην ερωτηθεί για να σε προλάβω, σιγά μην πει δεν μου αρέσει και δεν τον θέλω ψημί που έχει εικόνα. Σωστά. Από τον παίκτη. Αυτό ακριβώς. Όλοι.